Καλησπέρα σας κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 7 που απόψε όπως βλέπετε δεν βρίσκεται στο στούντιο του ΕΡΝΙΟΥΣ News στο Ραδιομέγαρο αλλά στον Περισσό, σε ένα ιστορικό κτίριο, στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και συγκεκριμένα στο γραφείο του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Γραμματέα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στον Περισσό που ανοίξατε αυτό το ιστορικό γραφείο. Για τη Ευχαριστώ. δημόσια τηλεόραση και το Earth News. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Η συζήτησή μας γίνεται σε μία κρίσιμη περίοδο. Μία κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο που μαστίζεται από πολέμους, πολύ κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, από που θα αρχίσουμε και την συζήτησή μας, που η ανάφλεξη είναι πρώτων πυλών κρίσιμη περίοδο και για την Ευρώπη, λόγω των ευρωεκλογών, αλλά και για τη χώρα μας. Για να αρχίσουμε από τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και θέλω να σας ρωτήσω τι θα σημάνει η αντεπίθεση του Ιράν. Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι απρόβλεπτες. Ε, θα θυμόσαστε πολύ καλά ότι εμείς από την αρχή της εξέλιξης αυτού του πολέμου των έντονων ανταγωνισμών και αντιθέσεων στην περιοχή, σε όλη την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είχαμε προειδοποιήσει ότι δρομολογούνται τέτοιες επικίνδυνες εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν από την τοπική σύγκρουση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο σε μια γενικευμένη που θα αγκαλιάσει όλη την περιοχή αλλά και όλο τον κόσμο. Σε ένα γενικευμένο πόλεμο, δηλαδή. Ε, Βεβαίω, αν υπάρξει σύγκρουση Πολιτειών, Ιράν, που ε, το ε, απευχόμεθα. εν τέλει, ε, τότε μιλάμε για γενικευμένο πόλεμο, για ένα σενάριο τρόμου. Οπωσδήποτε. Και ήδη είναι γενικευμένο ο πόλεμο. Ξέρετε, μπορεί να χρησιμοποιείται ή να χρησιμοποιούνται οικονομικέ ε, μέθοδοι, διπλωματικέ, πολιτικέ μέθοδοι μέχρι σήμερα στου ανταγωνισμού αυτού και στι αντιθέσει ανάμεσα στι χώρε και τα ισχυρά κράτη και τα συμφέροντά του. Όμω αυτά οδηγούν ομοτελειακά και σε στρατιωτικέ αναμετρήσει. Για παράδειγμα, ο ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή κάτω από την καθοδήγηση και παρότρινση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικότερα δηλαδή ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών, τα οποία έχουν πολλά συμφέροντα στην περιοχή και του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς και της Ανατολικής Μεσογείου όλη τη της Ανατολής γιατί όλοι ξέρουμε και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ότι εκεί διασταυρώνονται οι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων, οι ενεργειακοί δρόμοι Κόμπος και υπάρχουν εμπόριο. ανταγωνισμοί που έχουν να κάνουν με ισχυρά κράτη. Έχουν να κάνουν με τις ΗΠΑ με κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κίνα, έχουν με να την Ρωσία, με, το με την Ινδία. Εμπόριο. Άρα Α... εδώ εμπλέκονται όλοι αυτοί. Άρα οι λαοί θα την πληρώσουν, αυτό είναι το ζήτημα ε, και βεβαίως δρομολογούνται πάρα πολύ ανησυχητικέ εξελίξεις γι' αυτό εμείς έχουμε πει τον ελληνικό λαό να είναι σε ετοιμότητα και βεβαίως να παλέψει έτσι ώστε να απεμπλακεί πρώτα απ' όλα η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες από αυτό το μακελιό γιατί δυστυχώς... Τι όταν λέτε σε ετοιμότητα, φοβάστε κάτι συγκεκριμένο βεβαίως, για τη χώρα γιατί μας. η Ελλάδα ήδη λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης της σημερινής συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων φυσικά κυβερνήσεων αλλά ειδικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά σε αυτό το πόλεμο στο πλευρό φυσικά μιας πλευράς που κάνει επιθέσεις, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό που έχει κάνει μπαρουταποθήκη όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και γίνεται η Ελλάδα στόχος αντιπίνων. Ήδη έχουμε, όπως όλοι ξέρουμε, τη φρεγάτα τα ύδρα στα στενά της Ερυθράς θάλασσας. Ήδη υπάρχουν ενισχύσεις υπάρχουν όμως και στο κράτος του Ισραήλ και, η κυβέρνηση και, λέει. και κοινές, κοινές δράσεις και στρατηγικές Ο... με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα η Ελλάδα γίνεται στόχος αντιπίνων. Την Αυτό το στιγμή... μακελιό πρέπει να σταματήσει γραμματεύω. γιατί θα την πληρώσει Ο. η νεολαία μας. Θα την πληρώσουν τα στρατευμένα παιδιά του λαού, θα την πληρώσει ο Ελληνικό λαό. Ο πόλεμο ούτω ή άλλω στην πραγματικότητα είναι ένα παραλογισμό. Ένα παραλογισμό που δυστυχώ υπάρχει από τι αρχέ του πολιτισμού μα. Και το κακό είναι ότι με αφορμή και του δύο πολέμου που μα περικλείουν, ότι η συνείδησή μα έχει αρχίσει και του συνηθίζει του πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ξεσπάει ένα πόλεμο, όπω έγινε και στην Ουκρανία και στη Γάζα στην αρχή είναι στα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων και μετά πέφτει, πέφτει όλο και πιο χαμηλά. Ο πόλεμο όμω μένεται. Την ίδια στιγμή όμω θέλω να σα ρωτήσω, ακραίε δυνάμει, όπω είναι παραδείγματο χάρη η Χαμά στην Παλαιστίνη, δεν ανατροφοδοτούν αυτόν τον κύκλο, αυτό το γρανάζι του πολέμου. Μα φυσικά το ζήτημα είναι και εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή όπως και ξέρετε πάρα πολύ καλά κυρία Πετούρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση είναι μέρα με νύχτα οι θέσεις, για παράδειγμα, του ΚΚΕ με τις θέσεις της Χαμάς και ιδεολογικά και πολιτικά και για τις μορφές πάλι που χρησιμοποιεί. Όμως δεν πρόκειται εδώ γι' αυτό, διότι η... μπορεί να πυροδότησε την ένταση η αυτή τη φεστιβάλ. συγκεκριμένη στιγμή τότε με κάποιου εκατοντάδε νεκρού που δεν ήταν και όλοι από τη Χαμά, βέβαια, όπω αποδείχτηκε, ήταν και από φίλια πειρά, των ίδιων των Ισραηλινών που υποτίθεται κυνηγούσαν του μαγητέ τη Χαμά, αλλά σκοτώναν και παιδιά και ανθρώπου που ήταν πολίτε Ισραηλινοί. Ναι. Ε, βεβαίω. Αλλά από εκεί και πέρα όμω. Δεν ξεκίνησε ξαφνικά, δηλαδή δεν έγινε τυχαία αυτό το γεγονός, διότι είχε προηγηθεί και έχουν προηγηθεί δεκαετίες επιθέσεων του Ισραήλ προς τον Παλαιστινιακό λαό και στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα, μιλάμε για μια δύναμη κατοχής, κατέχει παλαιστινιακά εδάφη. Η Παλαιστίνη είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ, επίσημα, η Ελλάδα το έχει αναγνωρίσει και κατέχονται εδάφη της εκ μέρους του Ισραήλ. Δολοφονούνται άμαχοι, δολοφονούνται παιδιά, για δεκαετίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί Παλαιστίνοι. Έτσι οδηγηθήκαμε εκεί. Δεν έγινε ξαφνικά αυτό πριν μερικούς μήνες δηλαδή με την επίθεση της Χαμάς όπως θέλουν να το παρουσιάζουν και βεβαίως το άλοθη που έδωσαν εν ονόματι δίθεν της αυτοάμυνας του Ισραήλ, που είναι πρόσχημα, οδήγησε το Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου να έχει φτάσει σήμερα, εκεί που ξεκινήσαμε από μερικές δεκάδες εκατοντάδες νεκρούς ή κάποιες δεκάδες ομήρους, mm -hmm. να έχουμε περίπου 40.000 νεκρούς, οι περισσότεροι των οποίων είναι παιδιά, είναι, είναι γυναίκες, απολογισμό. είναι άμαχοι δεν είναι πολεμιστέ τη χαμάς όπω λένε οι τρομοκράτε, όπω παρουσιάζουν. 40.000 άνθρωποι νεκροί και δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει αυτό το μακελιό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ζήτημα το Παλαιστινιακό, όσο μένει άλυτο, όσο το Ισραήλ δεν κάθεται στα δικά του εδάφη ω κράτο που είναι δίπλα στην Παλαιστίνη, Χωρί να αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτο, πρέπει να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτο με συγκεκριμένα εδάφη που ανήκουν στην Παλαιστίνη και πρέπει η διεθνή κοινότητα και η χώρα μα που μα αφορά άμεσα να το λύσουν αυτό το ζήτημα, δηλαδή στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα την, Ιερούσα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και όλα αυτά με βάση τι διεθνεί αποφάσει και τι αποφάσει του ΟΕΕ. Άρα λοιπόν αυτό δηλαδή δηλαδή, το, ζήτημα, από εκεί που το άφησε θα και από εκεί που το άφησαν στο Όσλο και να καθίσουν σε ένα τραπέζι οι νυφάλιες δυνάμεις όπως θα μπορούσε να είναι η Παλαιστινιακή Αρχή και α, νυφάλιες δυνάμεις από την άλλη πλευρά από το Ισραήλ. Ναι κοιτάξτε δεν υπάρχουν εδώ νυφάλιες δυνάμεις γιατί ξαναλέω ένα κρίσιμο ζήτημα. Τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά, mm -hmm. τα λεφτά είναι πάρα πολλά όπως έλεγε και σε μια είναι πολλά δημιουργία. τα λεφτά. Είναι γέμου. πολλά τα οικονομικά Άιμφος, συμφέροντα καλογύρι. και δεν πρόκειται οι ΗΠΑ που έχουν στήσει εκεί το Ισραήλ ω χωροφύλακά του και το ΝΑΤΟ να κάνουν πίσω διότι ανταγωνίζονται άλλε τέτοιε ισχυρέ καπιταλιστικέ δυνάμει όπω είναι η Κίνα, όπω είναι η Ρωσία και ο καθένα για λογαριασμό δικό του για την εξυπηρέτηση των δικών του γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Θέλει να έχει τον έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή. Δυστυχώ γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Λοιπόν, ε... Άρα, λοιπόν, εάν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί, αν δεν ενωθούν οι λαοί, διότι οι κυβερνήσει δεν ενώνονται, και όταν ενώνονται, ενώνονται σε αντιδραστική κατεύθυνση ενάντια στα συμφέροντα των λαών, και δεν αλλάξουν και τι τοπικέ ηγεσίε του και τι κυβερνήσει του σε μια κατεύθυνση να βάλουν ανθρώπου που θα ενδιαφέρονται για την ευημερία των λαών για τα συμφέροντα των λαών τους και βεβαίως θα ζουν αυτοί οι λαοί ειρηνικά και να επιλύονται οποιαδήποτε ζητήματα διαφορών με ειρηνικό, με διπλωματικό τρόπο και όχι με τη δύναμη των όπλων και την επιβολή των όπλων, τότε... Άρα, αλλά αυτό μιλάμε για μια άλλη κοινωνία σε αυτές Κύριε. τις χώρες, συνολικά στην περιοχή και στον κόσμο. Ε, το όραμα ποτέ δεν πεθαίνει και αλίμονο αν η ιστορία γράφονταν γραμμικά. Α, κύριε Γραμματέα, μέσα σε αυτό το τοπίο α, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση στην Ευρώπη πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική για την κατάσταση την κοινωνική που επικρατεί στην Ευρώπη, για την άνοδο της ακροδεξιάς που σε πολλές χώρες εκφράζεται και στην κυβέρνηση. Αύριο παρουσιάζεται το ευρωψηφοδέλτιό σα. Θέλω να μου δώσετε το στίγμα του και να μου πείτε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Το διακύβευμα είναι να ενισχυθεί και στην πορεία προς αυτές τις ευρωεκλογέ, αλλά και μετά με τους αγώνες του λαού μας και σε όλες τις μάχες είτε εκλογικές είτε αγωνιστικές κινητοποιήσεις το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής η οποία είναι σε όλα της τα επίπεδα αντιλαϊκή. Άρα λοιπόν αυτό το ζήτημα που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε και από τις προηγούμενε εκλογικές αναμετρήσεις να διαμορφώνεται ένα ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία, με ισχυρό ταυτόχρονα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάρα πολύ πιο δυνατό. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να ηγηθεί αυτού Ξέρετε, του Ξέρετε, Υπάρχει και ο αντίλογο τον έχετε ακούσει. Άρα, που το λένε, βασικό γιατί... διακύβευμα ναι. δεν είναι ε, αν θα εκλεγεί ή αν θα κρατήσει τα ποσοστά τη και πόσο θα πέσει η Νέα Δημοκρατία. Εμεί λέμε ότι πρέπει και η νέα δημοκρατία ως κυβέρνηση με αυτή την αντιλαϊκή που, πολιτική που έχει να πάρει ένα δυνατό, πολύ δυνατό μήνυμα σε αυτές τις ευρωεκλογέ από τον ελληνικό λαό, να εκφραστεί δηλαδή αυτό που εκφράζεται σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις και στους αγώνες του λαού και της νεολαία μας το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, να εκφραστεί και στην κάλπη αυτό και ταυτόχρονα να δοθεί μήνυμα συνολικά στην Ευρώπη να δοθεί μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, δηλαδή η οποία είναι αυτή η οποία καθορίζει τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις που υλοποιούν οι τοπικές κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κύριε Ένωσης. Κύριε Γραμματέα, ξέρετε... Λότι αυτό συμβαίνει. Ε... Και ταυτόχρονα να μην εγκλωβιστεί ή να μην πάει σε άλλα κόμματα. Λοιπόν... Αυτό είναι ένα ενιαίο πακέτο που πρέπει να σκεφτεί Κάποιοι Κάποιοι λένε, Ναός. θα το έχετε ακούσει, γιατί να ενισχύσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφού είναι αντιευρωπαϊκό κόμμα. Μα ακριβώ γι' αυτό. Γιατί εμεί δεν έχουμε δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα πρέπει να ενισχυθεί γιατί οι ευρωβουλευτέ του, το κόμμα συνολικά με του αγώνε του, αλλά και με τη δράση του μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπω κάνει και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αποκαλύπτει έγκαιρα το τι ετοιμάζουν για το λαό μα, τι ετοιμάζουν για την Ελλάδα, τι ετοιμάζουν για όλου του λαού τη Ευρώπη. Διότι ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ουσιαστικά μια ένωση τέτοιων κρατών όπου οι κυβερνήσει συμμετέχουν εκεί και αποφασίζουν, συναποφασίζουν. Η κυβέρνηση έχει Ευρωκοινοβούλιο. Εκλέγονται και παίρνουν αποφάσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Βλέπετε βεβαίως. την ενίσχυση έχει του ρόλου υπομισιών. του Ευρωκοινοβουλίου. Η Κομισιόν, τον... για παράδειγμα, ναι. το Διευθυντήριο των Βρυξελών, όπω το λέμε αλλιώ, έχει κυβέρνηση. Έχει ε, επιτρόπου. Οι επίτροποι παίζουν το ρόλο των υπουργών, όπω εδώ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το να υπάρχουν, όπω ακριβώ υπάρχουν και στο εθνικό κοινοβούλιο οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ Εκεί, να αποκαλύπτουν mm -hmm. αυτά τα ζητήματα, είναι προ το συμφέρον του ελληνικού λαού. Διότι θα προλαβαίνουμε έτσι και μέτρα αντιλαϊκά, θα μπορούμε να κινητοποιούμε το λαό μα και βεβαίω να εμποδίζουμε κάποια μέτρα που δεν είναι για το συμφέρον του ελληνικού mm -hmm. λαού. Ε, η συζήτηση πριν από λίγες ώρες στη Βουλή με αφόρμη το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την υγεία περιστράφηκε γύρω από τις ευρωεκλογές και υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση. Θα πρότεινα να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο, να δούμε και τη δική σας παρέμβαση και αμέσως μετά θέλω να μου δώσετε το στίγμα του Ευρωψηφοδελτίου που θα παρουσιάσετε σε λίγες ώρες. Για να το δούμε κυρίε και κύριοι, το ετοίμασε ο Αν δεν κάνω λάθος, ε σε καμία από τις προηγούμενες διαδικασίες των ευρωεκλογών δεν έχει γίνει τηλεμαχία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Στις ευρωεκλογές οι υποψήφοι, αυτό το οποίο ψηφίζουν οι πολίτες μέσα από τα ψηφοδέλτια των κομμάτων είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Άρα αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη. Δεν έχω καμία εμφιβολία ότι στους επόμενους δύο μήνες η καθαρότητά μας οι συγκεκριμένε προτάσει μα, μαζί όντω με τη τιμωρητική ψήφο προ την Δημοκρατία για τι τεράστιε κολοτούπε που έχει κάνει από τι τελευταίε εκλογέ και για την κακή διαχειριστική τη ικανότητα, ότι μπορεί πολύ εύλογα να φέρει εμά το Πρωτοκόμμα. Η τάση μα είναι ξεκάθαρα ανωδική, ίσω και εκθετική. Και έτσι σα λέω ξεκάθαρα, ότι εμεί, όντα αυθεντικοί, θα πετύχουμε. Η ουσία τη πολιτική σα γράφει Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το αντιδραστικό οικοδόμημα που βρίσκεται πίσω και από κάθε αντιλαϊκή ρύθμιση στην υγεία όπως και παντού. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αποκαλύψει την πολιτική αυτή και γι' αυτό σας ενοχλεί και η κριτική μας και καταφεύγετε σε φωνές, σε σοφιστίες. Όλα τα άλλα κόμματα είναι συνοδοιπόροι σα. Πήραμε μία γεύση για το πώς θα είναι η προεκλογική αντιπαράθεση. Σε λίγε ώρε παρουσιάζεται, όπω είπα και πριν, το ευρωψηφοδέλτιό σα. Δώστε μα ένα στίγμα. Ναι, το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ έχει celebrities που <laughs> δεν έχουν καμία σχέση με τι celebrities που ψάχνουν αγωνιώδω όλα τα άλλα κόμματα του κατιστημένου. Η δική σας Και το κυβερνητικό και τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Εμεί έχουμε λαμπερά ονόματα ε, από του χώρου δουλειά, από του χώρου των αγώνων είναι αγωνιστές και αγωνίστριες της ζωής, είναι αγωνιστές και αγωνίστριες καταξιωμένοι στο επάγγελμά τους, στην επιστήμη τους, στην εργασία τους, στο χώρο δουλειά τους. Είναι καταξιωμένοι αγωνιστές στους αγώνες, στους συνδικαλιστικούς, στους πολιτικούς, τους μαζικούς. Είναι εργάτες συνδικαλιστές, για παράδειγμα, που πρωτοστατούν ε, σε αγώνες για, κέρια ζητήματα όπως είναι το οκτάωρο, όπως είναι mm -hmm. οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι οι αυξήσει των μισθών, όπως είναι το να έχουν δουλειά όλοι οι εργαζόμενοι με ίσα δικαιώματα, είναι αγρότες, είναι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, είναι επιστήμονες, ε, για παράδειγμα, ε, πολύ πανεπιστημιακοί mm -hmm. σε διάφορες ειδικότητε. Και βεβαίως είναι και άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού, από το χώρο του αθλητισμού, από το χώρο όλων των κινημάτων. Το χώρο του πολιτισμού και, και του αθλητισμού θα μας αποκαλύψετε κάποιο όνομα. Το αθλητισμό είναι ένας πολύ σπουδαίος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, mm. ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Mm -hmm. Από το χώρο του πολιτισμού είναι η, η γνωστή επίσης Έρη Ρίτσου, η, η κόρη του Γιάννη του Ρίτσου, αλλά με μεγάλη πορεία η ίδια, όχι ως κόρη mm. του, του ποιητή βεβαίως, γνωστή συγγραφέας. Είναι επίσης η Γερασιμίδου, η Ελένη Γερασιμίδου, η Ελένη ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια σπουδαία προσωπικότητα και φοβερή ε, και Ξερθική. Της Ξερθικής τέχνης της, με το αποκοινού θέατρο που έχει, ε, με τον Αντώνη τον Ξένο και την Αγγελική την, την Ξένου, αλλά και βεβαίω με μεγάλη δράση. Ήταν πρώην mm -hmm. ε, ήταν στο ΣΕΗ πρόεδρο, γραμματέα, σε μια σειρά αγώνε των καλλιτεχνών, των ηθοποιών που πρωτοστάτησε. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Είναι ευρωβουλευτέ, θα είναι όλοι ναι. εκ νέου. Οι δύο ευρωβουλευτέ μα, ο Κώστας ο Παπαδάκη και ο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, θα είναι ξανά. Είναι πετυχημένοι οι ευρωβουλευτέ. Mm -hmm έχουν δώσει τα πάντα στο Ευρωκοινοβούλιο, ε, μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει 630 ερωτήσεις για επίγοντα ζητήματα που αποσχολούν την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και βεβαίως με μεγάλη δραστηριότητα και μέσα στη χώρα μας, οργώνουν όλη την Ελλάδα όλη αυτή τη, ε, όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως και τις χώρες της άλλης Ευρώπης όπου υπάρχουν ομογενείς μετανάστες Έλληνες. Κύριε Γραμματέα, υπάρχει πύχη για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ποιο είναι το ποσοστό αυτό το οποίο α, θα σας αφήσει ικανοποιημένους. Ναι, ξέρετε, εμείς δεν βάζουμε τέτοιους στόχους. Ε, γιατί το ζήτημα είναι ότι σε έναν αγώνα που κάνεις... Να βάλεις τον το, το πύχη να μπορείς να τον περάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Πάνω, από πάνω, όχι από Δηλαδή μπορεί να είσαι, για παράδειγμα, ως βάση στο 8% mm -hmm. ή ξέρω εγώ, εκεί να είναι ο πύχης, να έχει 8 μέτρα ύψος mm -hmm. ε, και να το βάλεις σε συνέχεια στο 10, στο 12 κλπ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Και να τον περάσει το από πάνω. Και να τον περάσει από, από πάνω, Βεβαίω και έτωμα. να είσαι νικητή. Εμεί λέμε ότι πρέπει να είναι ισχυρό το ΚΚΕ και βεβαίως η ανωδική πορεία αυτή φαίνεται, ε, όμως δεν επαναπαυόμαστε. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, ήδη κινητοποιούνται όλες οι οργανώσεις μας, τα μέλη, οι φίλοι του κόμματος, οι συμπορευόμενοι mm -hmm. με το ΚΚΕ το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από άλλα κόμματα και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς Γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και έχουν θέση τον εαυτό τους και χωρίς ανταλλάγματα μάλιστα, κανένα, με στη διάθεση του κόμματος. Για να παλέψουν για αυτή την επιτυχία των δυνάμεων του, του κόμματος. Στις τελευταίες εκλογές είχαμε πάρει 7,7. Από εκεί και πέρα όσο δυνατό είναι το μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας mm -hmm. και την Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκης αυτών των πολιτικών με ισχυρό ΚΚΕ, τόσο ωφελημένος θα είναι και ο ελληνικός λαός. Πιστεύετε ότι αυτές οι ευρωεκλογέ θα έχουν έντονο άρωμα Ελλάδος στην Ελλάδα. Τι εννοώ, αν στην προεκλογική περίοδο θα κυριαρχήσουν τα θέματα του ελληνικού πολιτικού ενδιαφέροντος που βλέπουμε ότι δημιουργούν μια σφοδρή αντιπαράθεση. Ναι, νομίζω είναι νύχη κρέας αυτά, διότι η πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση, τα νομοσχέδια που φέρνει mm -hmm. στη Βουλή, τα οποία τα έχουμε χαρακτηρίσει όλα, ένα προς ένα, και τα άρθρα τους και συνολικά τα νομοσχέδια, ως αντιλαϊκά, τα οποία το ΚΚΕ τα αντιπαλεύει, τα έχει εμποδίσει, προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση με τους αγώνες και να ανατραπεί μια απαράδεκτη αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όμως όλα αυτά αποτελούν οδηγίες, κατευθύνσεις, νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, του Διευθυντηρίου των Βρυξελών, του Ευρωκοινοβουλίου. Εκεί όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση έχουν ψηφίσει την πλειοψηφία αυτών των οδηγιών και μάλιστα παρουσιάζει το φαινόμενο στην Ελλάδα για να, κάνουν, να το παίξουν λίγο λαϊκίστικα, για να μαζεύουν ψήφους από το λαό που δεν ξέρει τι γίνεται στην Ευρώπη και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μαζέψουν ψήφους ρίχνοντας μάλιστα και κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, έχει ψηφίσει mm -hmm. το 75% των οδηγιών και των νομοσχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο και αντίστοιχα εδώ. Ο, το Πασόκ έχει ψηφίσει το 95% των νόμων και των οδηγιών και αντίστοιχα πορεύεται και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου που φωνάζει εδώ και κάνει ε, τον αντισυστημικό έχει ψηφίσει το 55% των νόμων αυτών. Άρα δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ποιον θα επιλέξω. Νομίζω Άρα, λέτε ότι όλα τα, λαός τα κόμματα εκφράζουν να την να ίδια το πολιτική το, πλήν του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Ναι, αυτό είναι ο συμπέρασμα mm. και αυτό το συναντάμε, συναντάμε ρωτήσω... εμεί και από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Mm -hmm. Που λέει ακριβώ εμπιστευόμαστε το κόμμα σα, εμπιστευόμαστε το ΚΚΕ, mm -hmm. ακριβώ όχι μόνο για τη σταθερότητα και τη συνέπεια των θέσεων, αλλά γιατί αυτά που λέει μέσα στη Βουλή, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά λέει μέσα στον ελληνικό και είναι μπροστά στους αγώνες. Αν κάτι κερδίζουμε, αν μια ανάσα ανακούφισης αναγκάζονται να δώσουν είτε οι κυβερνώντες είτε οι εργοδότες στους τόπους δουλειάς, αυτό γίνεται μόνο χάρη στο ΚΚΕ. Επειδή πρωτοστατείς αυτούς τους αγώνες, επειδή αποκαλύπτει μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο το τι του ετοιμάζουν έγκαιρα και από αυτή τη σκοπιά Πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γραμματέα, ποια θέματα θα αναδείξετε εσείς στις ευρωεκλογέ, Ποια θέματα θα βάλει στην ατζέντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εντάξει, ας αφήσουμε αυτό που συζητήσαμε από την αρχή, που στην ατζέντα τη δική mm -hmm. μας είναι και είμαστε το μόνο κόμμα. Τον πόλεμο, δηλαδή. Mm -hmm. Η συμμετοχή, τον... λέω επειδή το είπα πριν, αλλά θα το πω γιατί mm -hmm. είναι, είναι ναι. το μόνο κόμμα που στην ατζέντα το βάζει αυτό. Γιατί θα έχει άμεσες επιπτώσεις, ήδη έχει οικονομικές επιπτώσεις και στον ελληνικό λαό στην τσέπη του, διότι τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για νατοικές δαπάνες, για παράδειγμα, που δεν είναι αμυντικές δαπάνες της χώρας, είναι ανάγκες επιθετικές του ΝΑΤΟ, αυτών των υποτίθεται των συμμάχων μας που συμμετέχουν σε πολέμους. Άρα λοιπόν εκτός από αυτό που το αναδείξαμε πριν, ένα τεράστιο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια έχει να κάνει, γιατί είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο όπως όλοι ξέρουμε, έχει να κάνει και σχετίζεται για παράδειγμα με το ύψος των μισθών. Είναι διαφορετικό και να νιώθεις, και λέει ότι έχει να νιώθεις συνεχής. τι μπορεί να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ ακόμα και όταν έχει μια ανατίμηση κάνει ο έμπορα, ο βιομήχανο και το έχει βάλει στο ράφι έτσι για να έχει κέρδη όταν έχει υψηλού μισθού. Και είναι διαφορετικό να έχει χάσει από το λαϊκό εισόδημα ο ελληνικό λαό και να έχει μειωθεί κατά 25 με 27% mm -hmm. Τα τελευταία δέκα. Έχει την κυβέρνηση όμω μισθό ότι έχω κάνει ώρα Συνεχή. έχω ανεβάσει. Ανεβάζω συνεχώ το βασικό μισθό. Η τελευταία αύξηση ήταν πολύ πρόσφατα. Α, και επιπλέον συμπαρασύρω μαζί και άλλα 19 επιδόματα. Αυτό σα έλεγα μόλι τώρα. Κοιτάξτε να δείτε: Ο μέσο μισθό, δηλαδή αυτό που παίρνει κατά μέσο όρο. Ο Έλληνα εργαζόμενο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 27%. Την ίδια ώρα, οι 500 κερδοφόρες, πιο κερδοφόρε ελληνικέ επιχειρήσει, οι πιο μεγάλε, έχουν κέρδη 75%. 75% αύξηση κέρδου τα ίδια χρόνια που ο μέσο μισθό μειώθηκε κατά 25-27%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και μετά έρχεται και σου δίνει μερικά. Και σου λέει, θα το πάω στα 703 ευρώ καθαρά. Mm -hmm. Γιατί τόσο θα είναι η αύξηση. Με 703 ευρώ καθαρά, ποια οικογένεια να ζήσει. Ποια οικογένεια να μεγαλώσει παιδί. Ποια οικογένεια να, να, να θέλει να πληρώσει νίκη. Να θέλει να πληρώσει ε, τη διατροφή. Να θέλει να πληρώσει. Για μονογονεακή, μη Για μονογονεακή, μη Γιατί δεν ξέρω αν σίγουρα σε όλες τις οικογένειες και ο άντρα και η γυναίκα, οι δύο τέλο πάντων σύζυγοι δουλεύουν. Διότι σε πολλέ οικογένειε mm. κάποιο δουλεύει και παίρνει τα 700 ευρώ, κάποιο δουλεύει part-time ή οτιδήποτε άλλο με ελαστικέ σχέσει και παίρνει 300 ευρώ και φτάνουν σύνολο 1.000. Κάποιοι μπορεί να δουλεύουν και οι δύο και να παίρνουν 1500, αλλά και με αυτά τα χρήματα σα ρωτάω και με την αύξηση τη ανατιμή, τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού τη ακρίβεια. Μπορεί να ζήσει σήμερα η οικογένεια με αυτέ τι αυξήσει. Μα γι' αυτό τι λέμε ψίχουλα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα όταν έχει χάσει σορευτικά εισόδημα, μισθού όλα αυτά τα Βεβαίως, χρόνια. Βεβαίω οι δύο Γιατί πόλεμοι είναι... ώρα. Ε, Όχι, επιδεινώνουν τη εσύ, Για... εσύ, σας την κατάσταση. Σα έλεγα πριν ακρίβεια. ότι είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η μισθή. Γιατί ο δεύτερο παράγοντα είναι και οι φόρη. Η άμεση και η έμεση φόροι που επιδρούν και βλέπουμε αυτή την κατάσταση στην ακρίβεια να μην μπορεί δηλαδή η ελληνική λαϊκή οικογένεια να ψωνίσει, να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς ο κάθε άνθρωπος εδώ. Λοιπόν, είναι οι φόροι. Οι φόροι είναι τεράστιοι. Mm -hmm. Από τον ένφια μέχρι ε, την άμεση φορολογία μέχρι την έμεση φορολογία. Και έχουμε τώρα, λέμε εμείς, μειώστε το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν το κάνουν. Μειώστε τους φόρους σε καύσιμα, σε ενέργεια. Δώστε αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες όπως δώσατε στους εμπομπλιστές. Δεν το κάνουν. Αυτά είναι συγκεκριμένες προτάσεις και μπορούν να γίνουν τώρα. Κύριε Γραμματέα, και την ίδια ώρα είστε, βλέπεις τα κέρδη να εκτοξεύονται. Είστε ένας οξυδερικής πολιτικός που δεν μασάει τα λόγια του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτή η εικόνα και η κριτική προς την Νέα Δημοκρατία υπήρχε και προεκλογικά. Α, το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών είναι νοπό, είναι πρόσφατο. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι το ποσοστό που συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία, η πολλή, η, 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 μάλλον το ποσοστό που συγκέντρωσαν mm. τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο είναι και κατακαιρματισμένο, mm. υπολείπεται κατά πολύ του ποσοστού που συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία. Με αυτό το περιβάλλον, με αυτή την εικόνα. Πώς Δύο το ερμηνεύετε. σχόλια έχετε. σε αυτό. Ε, καταρχάς η Νέα Δημοκρατία το 41% που πήρε και που το κουνάει το δάχτυλο ανεμίζοντας το 41% προς τον ελληνικό λαό και παίρνοντας αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα δεν είναι λευκή επιταγή. Mm -hmm. Ο ελληνικός λαός την επέλεξε τότε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και της είπε της έδωσε μια πίστοση χρόνου δεν τη έδωσε λευκή επιταγή και έτσι εξηγείται πως Μέλη, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, απλοί άνθρωποι του λαού κυρίως, εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες, νέοι και νέες, βρίσκονται αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Ιούνιου στους δρόμους του αγώνα. Μιλάμε για τεράστιες απεργιακές κινητοποιήσεις, για μεγάλα συλλαλητήρια του λαού και τις συνολές όπου εκεί συμμετέχουν και άνθρωποι που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Άρα δεν τη σαν λευκή επιταγή και κάνει λάθο ο κύριο Μητσοτάκη αν νομίζει ότι μπορεί με αυτό το 41% να μιλάει και να λέει αυτά τα ζητήματα απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό. Είναι ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Δεύτερο σχόλιο στο ερώτημά σα. Η αντιπολίτευση βρέθηκε σε μια κατάσταση, και μιλάω αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση mm -hmm. του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ και του το Πασόκ κυρίω. Να είναι υποδιάλυση. Ιδιαίτερα μετά την εκλογή, Κασελάκη όμως οδηγήθηκε... μετά το αποτέλεσμα. Οδη... Ναι, μετά το αποτέλεσμα. Μετά το αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι σήμερα. ο ελληνικό λαό είναι... με οποιοδήποτε τρόπο σε... έδωσε πίσω στη Νέα Δημοκρατία, ναι. τον έδωσε γιατί δεν έβλεπε εναλλακτική λύση. Ε, αυτό, αυτό είναι το μόνο ακριβώς. λογικό συμπέρασμα. Όχι μόνο το έδωσε τότε, αλλά δεν υπάρχει και τώρα ακόμα. Mm -hmm. Δηλαδή η διαμόρφωση ενό πόλου στο αστικό πολιτικό σύστημα μιλάμε. Όπω είναι ο Σοσιαλδημοκρατικό πόλο που παραδοσιακά υπήρχε ω εναλλακτική σε αυτή την κατάσταση, όχι ω εναλλακτική, μην τον μπερδεύουμε για το λαό και, και τα συμφέροντά του και... για να ανοίξει ένα άλλο δρόμο πραγματική προόδου και αλλαγών ριζικών το... αλλά μιλάμε σε αυτό το σύστημα. Άρα δεν έβλεπε και γίνεται απεγνωσμένη προσπάθεια να, να ανασταθεί αυτό ο πόλο. Για παράδειγμα, η, προκ, η προκλητική προβολή από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και από άλλους, και από ε, Μέσα Ενημέρωσης, και από κανάλια, και από την κρατική ΕΡΤ, εδώ που μας φιλοξενείτε και είμαστε, και θέλω να το πω δημόσια Μόσια αυτό, πρέπει να, πούμε ότι προβάλλει όλα πρέπει τα να πω όχι, προβάλλει με επιλογή το τελευταίο διάστημα συστηματικά τον κύριο Κασελάκη, προβάλλει τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης ως προνομιακό Αντίπαλο εντό εισαγωγικών, γιατί μόνο τέτοιο πρέπει να θεωρηθεί ο κύριο Κασελάκη, διότι η πολιτική του είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα που έχει έναν, ε, οδηγηθεί σε ένα οργανωτικό, ιδεολογικό, πολιτικό εκφυλισμό, δεν έχει καμιά σχέση ούτε έστω στα λόγια όπω είχαν οι προηγούμενοι με τι ιδέε και τι αξίε και τα ιδανικά ε, τη αριστερά. Έχει Κύριε επιλεγεί αυτό. Κύριε θα μου επιτρέψετε εδώ όμως, να σας πω ότι η δημόσια την τηλεόραση στιγμή, και προβάλλει την ίδια στιγμή, με βάση τα ποσοστά των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα τελευταία ποσοστά, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ λέω για την προκλητική προβολή που γίνεται mm. από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Και είναι προκλητική προβολή. Το 17% δεν αντιστοιχεί στην προβολή που υπάρχει στις πρωινέ, στις μεσημεριανές, στις απογευματινές, στις νυχτερινές ζώνες, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων. Εδώ θα βάλω και τον κύριο Βελόπουλο της Ελληνικής Λύσης και την κυρία Κωνσταντοπούλου ε, της Πλαίσιας Ελευθερίας και τον κύριο Ανδρουλάκη, λιγότερο αυτόν τον mm. τελευταίο μήνα, αλλά πάντως σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, μιλάμε για ένα σχέδιο, ακριβώς γιατί αυτό που τους πονάει, αυτό που φοβούνται, είναι ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Εδώ λοιπόν θέλω να σα ρωτήσω αν θα μπορούσε να είναι. Για αντίπαλο, μάλιστα εγώ έχω πει και το ξαναλέω και στην εκπομπή σα ότι αν δεν υπήρχε ο Κασελάκη, θα, θα έπαιρνε τον Εφεύρη ο κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή ήταν διότι είναι πιο δύσκολο παίζει το ρόλο. Του. Αλέξης Τσίπρας, όταν σου λέει δεν είναι θέμα πιο δύσκολο αντιπάλου, είναι θέμα ε, θέσεων, προτάσεων και συνολικά πώς τα αντιλαμβάνεται και τα αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία. Γιατί, ε, βεβαίως, ξέρουμε ότι ποια είναι η άποψη του κόσμου για όλες αυτές τις θέσεις που παρουσιάζονται σήμερα ως θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Κασελάκη. Και είναι τέτοιες. Mm -hmm. Ας πούμε, ποιο είπε η ιερή αμυντική συμμαχία, η ιερή αμυντική συμμαχία ότι είναι το ΝΑΤΟ την ώρα που βομβαρδίζει πριν τη Ιουγκοσλαβία, μετά συμμετέχει στο έγκλημα ε, στη Μέση Ανατολή ή συμμετέχει στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και ο λαός πληγώνεται, σκοτώνεται και δολοφονείται. Άρα λοιπόν, αυτό το είπε ο κύριος Κασελάκης, που δεν τολμούσα να το πουν, κυρία Πετούρη, εγώ τα θυμάμαι γιατί είμαι σε παλιότερες εποχές και τα έχω ζήσει παρότι μικρός τότε, τη δεκαετία του ούτε οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΕΡΕ δεν τολμούσαν να εξτομίσουν τέτοιο πράγμα. Ότι είναι ιερή αμυντική συμμαχία των ΝΑΤΟ. Η ιερέ της δεξιάς, mm -hmm. της προηγούμενης, δηλαδή πριν τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορεί να μιλάει ε, ουσιαστικά υπέρ τη ιδιωτικοποίηση, τη εμπορευματοποίηση, τη παιδείας, τη υγείας. Και αυτά τα κάνει απλά πιο ομά τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ίδιο ήταν πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Κύριε Γραμματέα, το ένα θέμα που θέτεται και θα κυριαρχήσει είναι η οικονομία. Και το θέτει συνολικά η αντιπολίτευση. Το κάθε κόμμα με, μέσα από τη δική του οπτική γωνία και με τι δικέ του πολιτικέ και ιδεολογικέ αρχέ. Το άλλο θέμα που θέτει συνολικά η αντιπολίτευση α, είναι ζήτημα κράτου δικαίου κάτι το οποίο σας οδήγησε και στην πρόταση Μομφής, στην οποία συμπορευτήκατε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα με έναν διακριτό ρόλο και, και λόγο, αλλά συμπορευτήκατε. Υπάρχει θέμα κράτους δικαίου, γιατί έρχεται ο Πρωθυπουργό σε μία συνέντευξη Θα Να διορθώσω λίγο, δεν είναι συμπόρευση αυτή. Στη δεν Βουλή τα συμπόρευση. κόμματα λέμε τη γνώμη μας. Mm. Αν θεωρείται συμπόρευση στην ψήφο. Στην ψήφο. ότι πολλές στην ψήφο. φορές στην ψήφο, στην ψήφο ε, συμβαίνει να είναι ή Υτηρίξατε ένα ναι, μία ή ένα, ναι, ένα ναι, ναι, όχι ή ένα την παρόν ναι. ίδιο την σε ναι. διαφορετικά mm -hmm. κόμματα, σύμφωνοι, εγώ το εξηγώ mm -hmm. ε, για τους τηλεθεατές μας, για να μην μπερδευτούν ε, περισσότερο, ε, όταν τυχαίνει και συμφωνούν τα κόμματα μεταξύ τους στην ψηφοφορία, σε ένα ναι ή σε ένα όχι mm -hmm. ή σε Καλά, ένα είναι παρόν, κορυφα... είναι αυτό η... μπορεί να συμβεί. Κορυφαίοι κοινοβουλευτικοί, κοινοβουλευτική Στρονίστη. Βεβαίως, όμως δεν υπογράψαμε, δεν υπογράψαμε, την κοινή κατάθεση της ψήφου δυσπιστίας από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ε, και την Πλεύση Ελευθερίας που το υπογράψαν ακριβώς γιατί διαφωνούσαμε στο περιεχόμενο. Και αυτό, και αυτό φάνηκε στην τοποθέτησή μας, όλη της κοινοβουλευτική ομάδας και τη δική μου στη Βουλή για το που εμείς λέμε και κάνουμε μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως αυτό είναι... Επιτρέψτε μου να πω, μέρα με τη νύχτα, με τη μομφή και την κριτική που κάνουν άλλα πολιτικά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση ή άλλα μικρότερα κόμματα στη Βουλή. Η κριτική σε ό,τι αφορά τα θέματα του κράτους δικαίου, το τελευταίο διάστημα έχει επικεντρωθεί γύρω από την υπόθεση των τεμπών και την υπόθεση των υποκλοπών. Αναφέρω δηλαδή δύο κορυφαία θέματα. Mm. Α, με βάση τώρα και την υπόθεση των mm. υποκλοπών, με βάση και, τα, και, τα τελευταία, και την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Όταν κατατέθηκε βεβαίω, υπήρχε το δημοσίευμα του βήματο το γνωστό. Α, το ερώτημα είναι ότι αυτά τα θέματα και εσεί τα θέτετε, Δεν τα θέτετε. Mm. Βεβαίω τα θέτουμε. Και βεβαίω δεν θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι κράτο δικαίου. Αλλά δεν είναι κράτο δικαίου ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Γιατί ας πάρουμε για παράδειγμα το ζήτημα των τεμπών και τις αιτίε που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Είναι αυτή που εννοεί και επιμένει και πιέζει τις κυβερνήσεις να έχουν κατάτιμηση του ωσε να έχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι κενά στο πώς λειτουργεί ένα σιδηροδρομικό δίκτυο με ασφάλεια για τους πολίτες του. Αυτά τα υλοποίησαν οι κυβερνήσεις. Τα υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, mm. την προηγούμενη πενταετία και τώρα. Τα υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν ευθύνε. Για παράδειγμα, το πόρισμα που καταθέσαμε εμείς από την Εξεταστική Επιτροπή με βάση τα στοιχεία που, που βγήκαν, γιατί βγήκαν ζητήματα ουσιαστικά και που άλλα κόμματα όπως το Παζόκ δεν κατέθεσαν κανένα πόρισμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να απαλύνει μόνο και να δείξει μόνο τον Καραμαλή. Εμείς λέμε ότι ευθύνεται και έχει πολιτικές και ποινικέ ευθύνε και ο υπουργό της κυβέρνηση mm -hmm. της Νέας Δημοκρατίας που ήταν τότε, έχει ποινικέ και πολιτικές ευθύνε και ο υπουργό. Του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριο Σπύρτι που ήταν πριν και αυτό επιχειρηματολογείται, έχουν και οι προηγούμενοι. Ξέρετε, άσχετα να έχουν παραγραφεί. διότι αν θα υπάρξει... έχουν και πολιτικέ και ποινικέ για ευθύνε το... γιατί δεν πήραν όλα αυτά τα μέτρα, τα απαραίτητα να σώσουν τα παιδιά μα, να σώσουν του συνανθρώπου. Τότε που υπήρχε η μεγάλη συζήτηση, αν θα συγκροτηθεί μόνο προανακριτική επιτροπή ή αν θα συγκροτηθεί μόνο ναι. εξεταστική επιτροπή, τότε. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σας έλεγαν ότι η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή, την οποία και αυτήν υποστήριζατε, και αυτήν, mm. όχι μόνο την προανακριτική, θα χαθεί σε ένα βάθος χρόνου και δεν πρόκειται να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα και συγκεκριμένο πόρισμα με, την, με το να καταλογιστούν συγκεκριμένες ευθύνες. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα γιατί, ξέρετε, πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι μεγάλη υποκρισία αυτό που ισχυρίστηκαν αυτά τα κόμματα. Διότι εάν δεν γίνονταν ούτε η εξεταστική επιτροπή το θέμα θα εξαφανιζόταν εδώ και πάρα δεν πολύ καιρό. Γίνει δεν θα γινόταν... Εξ, αν δεν γινόταν η εξεταστική επιτροπή που πρότεινε το ΚΚΕ mm -hmm. δεν θα είχαν αποκαλυφθεί... Ούτε αυτά που αποκαλύφθηκαν τώρα, όπως ήταν το ζήτημα του μπαζώματος, όπως ήταν το ζήτημα των καμερών που χάθηκαν και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Αν γινόταν Προανακριτική Επιτροπή, επίσης θα μπορούσε να κάνει μια δουλειά και να αποκαλυφθούν ζητήματα. Αλλά αυτό προϋπόθεση είναι να πέρναγε στη Βουλή. Ξέρετε ότι εμείς ψηφίσαμε βέβαια την Προανακριτική επιτροπή. Την ψηφίσαμε. Βέβαια, ναι, 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 ναι. Γι' και Για η Επιτροπή. Επιτροπή. Ναι, εμεί ψηφίσαμε και προανακριτική Επιτροπή. Γιατί εγκαλείται το κουκουέ από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο ε, και του κυρίου του ΣΥΡΙΖΑ ή ποιον άλλον. Γιατί εγκαλείται το κουκουέ, αφού ψηφίσαμε την προανακριτική Επιτροπή. Δεν την ψήφισε η πλειοψηφία τη Βουλή. Η 158, 158 ε, η ποσίκε, σε η η η από την κυβέρνηση λέει Η προανακριτική Επιτροπή δεν ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι από το ΚΚΕ. Εμεί, εφόσον δεν μπορούσε να γίνει προανακριτική επιτροπή, γιατί όλοι το ξέραμε και όλοι το είδαμε, δεν δεχόταν η Νέα Δημοκρατία να γίνει προανακριτική επιτροπή. Σώσαμε την κατάσταση προτείνοντα την Εξαστική mm -hmm. Επιτροπή. Αυτό έγινε. Και κρατήσαμε στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, αυτό το ζήτημα του εγκλήματο των τεμπών και βεβαίω μέσα από εκεί αναδείχθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Το ότι δεν καταλήχθηκε σε κοινό πόρισμα, πάλι το ζήτημα είναι τη ευθύνη τη πλειοψηφία τη Βουλή. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει ο καθένα επειδή κοιτάει μόνο τα ψηφαλάκια του. Εδώ πρόκειται για μεγάλο ζήτημα, λαϊκό πρόβλημα που αφορά τη ζωή, την προστασία των ανθρώπων, των παιδιών μας. Και να μην ξανασυμβούν τέτοια να μην ξανασυμβούν, εγκλήματα, τέτοιε τραγωδίε. Αλλά πραγματικά πρέπει πραγματικά να πάρθουν μέτρα γι' αυτό. Άρα λοιπόν, και εδώ μια διαφωνία μα μεγάλη με τα άλλα κόμματα είναι ότι προσπαθούν να αθώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αθώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για το έγκλημα των τεμπών. Επειδή τάχα ενδιαφέρεται τώρα η εισαγγελία, πιο πριν οι υπόλοιποι επειδή έχασε η οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έγιναν τα μέτρα εκείνα. Τα μέτρα έπρεπε να γίνουν και όχι να κυνηγάμε αν χάθηκαν κάποια λεφτά. Τα λεφτά πρέπει να δίνονται για τις λαϊκές ανάγκες και να εξυπηρέτησαν των, των λαϊκών αναγκών. Όμως οι κυβερνήσεις δεν τα κάνουν αυτά. Δεν τα έκανε ούτε οι Υπουργοί Μεταφορών της Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ούτε οι Υπουργοί Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων. Κύριε Γραμματέα, αν α, πραγματικά ένα πολίτη προσγειωνόταν από τον Άρη κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα και άκουγε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Ότι είναι εθνική σημασία, ότι δεν πρέπει να υπάρξει χαλαρή ψήφο, ότι διακυβεύεται η σταθερότητα και η συνέχεια τη πρόοδου τη Ελλάδο. Και άκουγε και του ηγέτε τη αντιπολίτευση να μιλάνε για μια χώρα που έχει καταληθεί το κράτο δικαίου, για τα τέμπη, για το ζήτημα των υποκλοπών. Θα νόμιζε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικέ χώρε το μήνυμα θολώνει στον ελληνικό λαό. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία κρίση δυσπιστίας είτε για το θέμα των τεμπών, είτε για το θέμα των υποκλοπών, είτε για το θέμα της οικονομίας. Αυτά τα κόμματα το μόνο που ενδιαφέρονται και το κυβερνητικό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πώς θα κοιτάξουν να, να σύγχυση στα μυαλά των ανθρώπων, να μιλήσουν με υποκρισία και βεβαίως να κάνουν και να υλοποιήσουν μια ίδια πολιτική γιατί ε, για τα τέμπη μιλήσαμε, για τις υποκλοπές επίσης μιλήσαμε. Mm -hmm. Όλα αυτά τα κόμματα δεν λένε για παράδειγμα τίποτα... Η κυβέρνηση λέει ότι τα στοιχεία δεν είναι δε, στη δικαιοσύνη δεν λένε τίποτα, για τις υποκλοπές. Ναι, στη δικαιοσύνη. Δεν λένε τίποτα όμως για παράδειγμα για τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο ολόκληρου κόμματο, του ΚΚΕ, εδώ στα γραφεία του οποίου βρισκόμαστε. Υποκλοπές παραβιάσεις τηλεφωνικών γραμμών όχι μόνο ενός κινητού mm -hmm. του δικού μου, αλλά όλων, όλης της κοινοβουλευτική ομάδας, όλων των στελεχών του ΚΚΕ. Έχετε προσκομίσει τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. έχουμε προσκομίσει τα στοιχεία. Υπήρξαν και κάποιες παρεμβάσεις και οδηγίες να ελεγχθούν αριθμοί από την εποχή ακόμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε συνέχεια όλη την προηγούμενη τετραετία του κ. Μητσοτάκη, μηδέν ιστοπηλίκων. Δεν κάναν τίποτα. Μάλιστα είπε και η εισαγγελία και η αρχή διαφάνειας ελέγχου τηλεπικοινωνιών, είπε ότι πρέπει να ελεγχθούν συγκεκριμένοι αριθμοί από όπου γινόντουσαν αυτές οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές και οι παρεμβάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του περισσού. Δεν έγινε τίποτα. Και για αυτά δεν μιλάνε. Και... Φυσικά, εμείς δεν το λέμε αυτό για να πούμε ότι δεν φταίει ο Predator, δεν δε φταίνε όλοι αυτοί οι μηχανισμοί φακελώματος που υπάρχουν και ελέγχου των, των τηλεπικοινωνιών. Όργιο γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και ευθύνη τη που δεν παίρνει τέτοια μέτρα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Γι' αυτό σας λέω, αυτή η φιλολογία περί δικαίου που δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει για παράδειγμα στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Βουλγαρία ή δεν ξέρω πού αλλού εννοούν, δεν ισχύει. Αυτά που γίνονται εδώ γίνονται και αλλού. Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι γίνεται πολύ περισσότερο εδώ, διότι υπάρχει ένα κράτος τέτοιο το οποίο επιλέγει να είναι πιο αυταρχικό απέναντι στους πολίτες του, να συμφωνήσουμε <χω> σε αυτό. Αλλά δεν δικαιολογείς κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Κασελάκη, κύριε Μητσοτάκη, τους ηγήτορες των Βρυξελών και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις που σε οδηγούν εσένα επίσης να υλοποιήσεις τέτοιες πολιτικές. Άλιστα. Άρα λοιπόν το ζήτημα εδώ είναι ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά αυτή η κατάσταση. Και όσον αφορά το κράτος δικαίου και τον έλεγχο της δικαιοσύνης, γιατί δεν υλοποιήσαν αυτό που προτείναμε εμείς και στη συνταγματική αναθεώρηση και στις αλλαγές των νόμων να μην διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, οι δικαστές και οι εισαγγελείς, αλλά να εκλέγονται από τους ίδιους τους εκπροσώπους τους, όπως και οι ίδιοι άλλωστε προτείνουν mm -hmm. στον τομέα της δικαιοσύνης. Και έρχεται η κάθε κυβέρνηση και διορίζει το δικό της εισαγγελέα, το δικό της δικαστή ή αυτούς που θεωρεί ότι τέλος Πάμε. πάντων μπορεί να τις κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Αυτό τι είναι κράτος δικαίου. Και αυτό το κάνει και η Νέα Δημοκρατία, το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει και το ΠΑΖΟΚ. Το κάνουν όλοι όσοι κυβέρνησαν και όλοι όσοι στη Βουλή αρνήθηκαν την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα να την υπερψηφίσουν. Κύριε Γραμματέα, στα τελευταία δύο λεπτά που μα μένουν, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα τη υγεία. Έχετε αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ. Αναφερθήκατε και πρόσφατα στην σα στη Βουλή. Το νομοσχέδιο για την Υγεία βρίσκεται προς στη Βουλή. Α, αποσύρθηκε η διάταξη για, το, για τους ιδιωτικούς γιατρούς. Όμως, από την άλλη, έρχεται ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι δίνεται ένα κίνητρο στο σύστημα Υγείας να ξεμπλοκάρει, να υπάρξουν περισσότερα χειρουργεία, να μπορούν οι ασθενείς να εγχειρίζονται και στα δημόσια νοσοκομεία και να μην χρειάζεται να πληρώσουν μία περιουσία στα ιδιωτικά μια διευκρίνηση. Η διάταξη αποσύρθηκε για τους ιδιωτικούς mm -hmm. γιατρούς στο συγκεκριμένα άρθρα επειδή ήρθε βράδυ ξαφνικά και το πήρε χαμπάρι ο Θανάσης ο Παφίλης, mm. ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος του ΚΚΕ και έκανε παρέμβαση και του λέει ντροπή σα, του κ. Γεωργιάδη πάρτε τη πίσω. Ξυπνήσαν βέβαια τότε και τα άλλα κόμματα και είπαν ναι πρέπει να πάρθει πίσω και να έρθει για συζήτηση. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε παρέμβαση, το αποσύρω λέει τώρα, αλλά θα το φέρω Προσορήνα. Την, Προσορήνα. την επόμενη εβδομάδα σε άλλο νομοσχέδιο για τη διάταξη. Λέω για να εξηγούμαστε mm -hmm. και να μην παρεξηγούμαστε για το τι συνέβη ακριβώς. Και βεβαίως για τα απογευματινά ιατρία και τα χειρουργία δεν είναι σε όφελο των ασθενών. Διότι στα ίδια ε, χειρουργεία, στις ίδιες έθωσες που θα εγχειριζόντουσαν το πρωί, εκεί θα εγχειρίζονται και τώρα. Με τους ίδιους γιατρούς που θα κάναν αυτή τη δουλειά το πρωί, οι ίδιοι γιατροί θα κάνουν και τη δουλειά το απόγευμα. Γιατί δεν γίνονται όλα το πρωί και μάλιστα δωρεάν, όπως πρέπει να είναι στο δημόσιο, είστε, σύστημα, αναμονής. στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί, διότι δεν γίνονται προσλήψει. Η είσοδο των λοιπόν, να γιατρών να από τον ιδιωτικό τομέα άρα, δεν λοιπόν, το αυτό. Άρα λοιπόν το... πρέπει να γίνουν προσλήψει γιατρών. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, νέα παιδιά που δώσαν όλη του τη ζωή, οι οικογένειέ του πληρώσαν για να του κάνουν επιστήμονε, που έχουν πάρει την ειδίκευσή του και δεν είναι διορισμένοι στο δημόσιο νοσοκομείο, στο δημόσιο σύστημα υγείας υπάρχουν χιλιάδες συμβασιούχοι. Εδώ τους είχα την προηγούμενη, το προηγούμενο διάστημα σε αυτό το χώρο που μου καταγγέλαν ότι κάνουν όλη τη δουλειά. Σε χειρουργία, σε ειδικότητε, σε διάφορε κλινικέ μέσα στα νοσοκομεία χρόνια τώρα. Και του κρατάνε επί ξύλου κρεμάμενου με συμβάσει, αν θα του την ανανεώσουν. Άντε έξι μήνε, άντε ένα χρόνο. Και αν θα τους την ανανεώσουν και έχουν οικογένειες και έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν φτάσει, ξεκινήσαν από 30 χρόνια που τελειώσαν τη σχολή τους και έχουν φτάσει 40, 50, πολλοί από αυτούς έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, δεν μπορούν να τους ζήσουν και δεν αναπληρώνεται το υγειονομικό προσωπικό. Άρα αυτό είναι που πρέπει να λύσει ένα κράτος δικαίου. Ένα yeah. κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για τους πολίτες του, για τους ανθρώπους του. Κύριε Γραμματέα, νομίζω ότι μέσα σε 55 λεπτά καταφέραμε έτσι να θίξουμε αρκετά θέματα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα για τι θέσει. Πέρασε τόσο χρόνο. <laughs> νομίζω ότι κάπω έτσι αισθάνονται και οι τηλεθεατέ μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ανοίξατε καταρχά τι πόρτε του γραφείου σα. Ανοιχτέ είναι πάντα. Ε, εγώ σα ευχαριστώ. Για αυτή την πραγματικά εκβαθέων συζήτηση και συνέντευξη που μα παραχωρήσατε.